Το ταρτάν, οι πυλώνες φωτισμού και το στρώμα καθέτων αλμάτων στο νέο στάδιο Ανταγορακό χρειάζονται άμεσα αντικατάσταση, ενώ σε συνδυασμό με την ακατάλληλη εγκατάσταση στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα στη Ρόδο, οδηγούν την ΕΑΣ να προτείνει τη φιλοξενία των αγώνων στην εγκατάσταση ξηροκάμπου Λέρου. Το φθινόπωρο του 2024, τα Δωδεκάνησα καλούνται να διοργανώσουν και πάλι αιγαιοπελαγίτικους αγώνες στίβου, με την ΕΑΣ ΕΓΑΣ να είναι αρμόδια για την πρόταση του σταδίου φιλοξενίας της σημαντικής αυτής αθλητικής και πολιτιστικής συνάντησης. Δυστυχώς, η κατάσταση τόσο του ΔΑΚ Καλλιπάτηρα στη Ρόδο όσο και του νέου σταδίου Ανταγόρα στην ΚΟ δεν είναι ιδανική, ώστε να αναλάβουν τα νησιά μας να φέρουν εις πέρας αυτή την προσπάθεια, ειδικά η εγκατάσταση στο Κορακόνερο που εγκαινιάστηκε το 2007 για τα Island Games τότε, πάσχει εδώ και 5 χρόνια με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους αιγαιοπελαγίτικους του 2018. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, γνωρίζοντας πως τόσο το ταρτάν όσο και άλλα σημεία του σταδίου ήθελαν ξύλωμα και κατασκευή από την αρχή, πρότεινε οι αγώνες να πάνε στην ΚΟ όπως και έγινε. Όλα αυτά όμως το 2018, αφού στα χρόνια που μεσολάβησαν και το στάδιο του νησιού του Ιπποκράτη έχει κάποια τρωτά σημεία. Με βάση όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό πως οι άνθρωποι της Ένωσης βρίσκονται σε δεινή θέση και από ό,τι φαίνεται το στάδιο Ξηροκάμπου Λέρου είναι το επικρατέστερο για να γίνουν εκεί οι αγώνες του 2024.